θυς εκαλόπισας και τούτο ερμός της δια του μαρτυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η συντριβή σου των μελών εξελέπτην εν εχθρών μηχανουργίας των αιμάτων ειρήσεις της αδείας δεινούς χυμάρου σοφή, απεξήραν επέλαγος θαυμάτων ημίν αναδειχθήσει, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Σώσον νυκτήρισον ημάς, τον νυκτήρμον αθεών αποτεκούσα, υπερλόγων παρθένε πυρκαγιάς λογισμών, παθώντε εξαίρουσα, καύσωνα τεσσές και εσύ εις αγνή Θεοκίητορ. Του Θεού πρέσβη περιμών, υπεραρθείς απάσης αρχικής προσπαθίας. Το πόθο του νυμφίου σου σεμνή, άσαρκον βίων επόθησας. Διώσιν της αήλης Χριστών, τον εραστήν σου νοερός, καθορός αδοξάζεις ως πάντων ποθινότερον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μεταπολάς τας βασάνους το ακύβδηρον πνεύμα, Κυρίω παραδέδοκα στο σόν, ούτι ανόδο εκρότησαν επουράνιε τάξεις Χριστός, δε παναλικήσε δεξιά εστεφάνος εμάρτης, νομίμως εναθλίσασαν. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνα μην, ήτες φωνές καμπτωμένη, τον θερμόσε ετούτον ημώνη των πιστών, καταφυγή, σώσον ικτήρισον δέσποινα, διατήρησον βλάβης εκ πάσης και εχθρού επιβουλής, τους εν πίστη και πόθο, αείσαι μεγαλύνοντας. Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης. Υπεραγία Θεοτόκου και σώσον ημάς. Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Ναι τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Των νομένων των τέρπνων προρώσα, των οραμένων των ρευστών περίδουσα, τα στεή και σοχήρωσα σε ελπίση τόνων, όθεν προς το στάδιον της αθλής έως μάρτης, χαίρουσα εις έδραμες και των όφην καθήλες, και ανεπλέξω νίκης ευπρέπει ο Γλυκερία και άθαρτον Στέφανον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παρθένε αγνή ελέησον τους δούλους σου κερίς επιρρός και πάσης κολάσεως ενυχτή κραυγάζοντας και ημέρα τόσο Υιό άχραντε μη περίδεις την πείμνη σου πρεσβείες Χριστέ της τεκούσισε. Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου. Υπεραγία Θεοτόκου και σώσον ημάς. Και πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την Παρθένων στέργουσα και Θεοτόκον Μαρίαν διετήρης άφθορον την σε αυτής Παρθενίαν. Πόθο δε καρδιοθήσατο του Κυρίου, ήθλησας ανδριοφρόνος μέχρι θανάτου, δια τούτο Γλυκερία, διπλό στεφάνο, σε στέφη Χριστός ο Θεός. Διπλό στεφάνο, σε στέφη Χριστός ο Θεός. Τη 13η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας, θυρός το πικρόν δείγμα τη Γλυκερία, υπέρ γλυκάζων ως αληθώς ειν μέλη. Εν τριτά τη 10η δάκε και εκτάνε θύρ Γλυκερίαν. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Ομολογητού. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παυσικάκου, Επισκόπου Συνάδων.
Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Λαοδίκιος, ο Δεσμοφύλαξ, ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ιερομάρτης, Αλέξανδρος, Επίσκοπος Τιβεριανών, ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα Όσιος Ευθύμιος ο Νέος, ο κτήτορ της Ενάθων Μονής των Ιβύρων, και Ιωάννης ο Ήβυρ, ο πατήρ του Ρηθέτος Ευθυμίου, και Γεώργιος ο συγγενής αυτών, εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα Όσιος Γαβριήλ ο Ήβυρ, ο θείας φωνής Ακικός και εξαγαγών εκ της θαλάσσης την θαυματουργών εικόναν της πορταϊτής της εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα οι μοναχίως οι ομάρτυρες οι Βυρίτε ή τους λατινόφρονας ελέγξαντες τον βασιλέα Φημή Μιχαήλ και τον πατριάρχην Βέκον εν τη θαλάσση βληθέντες τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αναστάσεως ημέρα λαμπρινόμεν λαϊ Πάσχα Κυρίου Πάσχα εγκάρθανα του προζωήν και εγγύς προς ουρανών Χριστός ο Θεός ημάς διεφήβασεν επί νίκιον άδοντα. Δεύτε πόμα ποιόμεν καίνον, ουκ εκ πέτρας αγώνου τερατουργούμενον, αλλά φθαρσίας πηγήν, εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού. Ενός θερεούμεθα. Επί της θείας φυλακής ο Θεηγόρος Αβάκουμ στήτω με θυμών και δείκνητο φαεσφόρων άγγελων διαπρησίως λέγοντα σήμερον σωτηρία το κόσμο ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Ορθρίσομεν ορθρούβα Θεός και αντί μύρου των ύμνων προσίσομεν το Δεσπότη και Χριστόν όψομεθα δικαιοσύνης ηλίων πάση ζωήν ανατέλλοντα. Κατ' ήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους κατόχους πεπαιδημένων Χριστέ και τριήμερος ως εκκήτους Ιώνας εξ ανέστης του τάφου. Ο παιδας εκαμίνου ρισαμένος γενόμενος άνθρωπος πάσχιος θνητός και δια πάθους το θνητόν αφθαρσίας εν δι' ευπρέπειαν ο μόνος ευλογητός των πατέρων Θεός και ευλογούμεν και προσκυνούμεν των Κύριων αυτή κλητή και Αγία ημέρα η μία των Σαββάτων η Βασιλής και Κυρία εορτών εορτή και πανηγύρις εστί πανηγύρεων εν η ευλογούμεν Χριστόν εις τους αιώνα. Αμήν.
Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί τον Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτοκόν σε μεγαλύνομε. Ότι επέβλεψαν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρ από του νυν Μακάριους ημέ πάσεγενε, την τιμιωτέραν των χερουβίν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσεμι μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα Αυτού και το έλεος Αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης Αυτόν την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επί είσαι κράτος εμβραχίων ή αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας την τιμιωτέραν των χερουβίν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας εν έπλησεν αγαθών και πλουτώντας εξαπέστειλε γένους την τιμιωτέραν τα χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνης την Ελέους καθώς ελάλησε προς τους πατέρες ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ο άγγελος εφώατη και χαριτωμένη αχνή παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε όσος Υιός Ανέστη τριήμερος εκ τάφου φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ η γαρδόξα Κυρίου επισέαν έτηλε χορεφένην και αγαλουσίον σίδε αγνή τέρπου Θεοτόκε εν τη εγέρση του τόκου. Άξιον εστίν ως αλήθος, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αη μακαρίστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν,
ειν όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω με. Όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεων και σε αυτού και αλλήλων και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα Κύριε ότι εσένου σε πάσα δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σ' αρχή πνώσας ως νητός ο Βασιλεύς και Κύριος τριήμερος εξ ανέστης Αδάμε γύρας εκθόρας και καταργήσας θάνατον Πάσχα της αφθαρσίας του κόσμου σωτήριον. Γυναίκες ακουτίστητε φωνήν αγαλιάσεως τυραννών αδύν πατήσας θώρας εξηγήρα κόσμων δράμετε φίλης είπατε της εμείς Ευαγγέλια βούλο μεγάρτο πλάσμα μου χαράν εκείθεν αυγάσε, εξής προήλθεν η λύπη. Απόστολοι εκπεράτων, συνάνθρισθεντες ενθάδε, γετσιμανί το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα και εσύ εγέθε. Παράλαβε μου το πνεύμα. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, παρθένε μητήρ Κυρίου, αντιλαβού μου κερίσε των αιωνίων βασάνων. Σε μεσή τριανέχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων παρακαλώ σε παρθένε βοήθησον μη εντάχει. Χρυσοπλοκότατε πύργε και δωδεκάτη είχε πόλης, ηλίος τάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, ως γαλουχίστον δεσπότη. Ενείται αυτόν εν της ύψης της, συ πρέπει ύπνος το Θεό. Ενείται
αυτού ενείτε αυτόν πάσε εδυνάμεις αυτού συπρέπει ύμνος το δυναστείες αυτού ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού του σταυρούν σου το ξύλον Χριστέ ο Θεός ξύλον ζωής ανέβη πιστεύος είσαι και δι' αυτού καταργήσας τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Εζωπήσας ημάς νεκροθέντας θεία μαρτία διοφόμενση ευεργέτα των απάντων Κύριε δόξαση. Ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εμψαλτηρίο και κιθάρα. Τον σταυρόν σου το ξύλον Χριστέ ο Θεός, ξύλον ζωής ανέδειξας ημίν της πιστεύω. Καταργήσας τον το κράτος έχοντα το θανάτο εζωπήσας ημάς νεκροθέντας τη αμαρτία διοφόμενση ευεργέτα των απάντων Κύριε δόξαση. Ενείτε αυτόν εν την πάνω και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Πάσα πνοή και πάσα κτήσεις σε δόξαζει Κύριε ότι δια του σταυρού των θάνατων κατήργησα ή να δείξεις της λαής την εκ νεκρών αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Υπέρ Χριστού παθώντες μέχρι θανάτου, ο αθλοφόροι μάρτυρες, ψυχάς μεν έχετε εις ουρανούς
κηρύθεου και κατά κόσμων όλων δορυφορείτε ημών τα λείψανα ιερείς και βασίλης προσκυνούσιν και λαοί πάντες επαγαλωμένοι συνήθως φόμεν ύπνος τίμιος εναντίον Κυρίου. Ο θάνατος των οσίων αυτού. Μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασίλευ, επουράνιε Θεέ, Πατέρ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογένες, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν, Θεού Πατρός. Αμήν.
κάθε καθήν ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογήτως η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιόν Σου εφήμας, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογήτως η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογήτως η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά Σου. Κύριε καταφύγη, εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελεήσον με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσεκατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιόν σου της γήνος κουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Σας απέθετο, αλλά τριήμερος ανέστης Κύριε, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Θεσμυροφόρης γυναίξη παρά το μνήμα επίστας, ο άγγελος εφόα τα μία.
πείρα της νήτης υπάρχει αρμόδια. Χριστός δε διαφθοράς εδείχθη αλλότριος, αλλά κραυγάσατε ανέστη ο Κύριος. Παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθέλων, το άχραντο σου σώμα συνδώνει καθαρά η λύσας και αρώμα συν εν μνήματι καινο κυδεύσας απέθετο, αλλά τριήμερος ανέστης Κύριε. Παρέχον το κόσμο το μέγα έλεο. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σαν εστί εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και τη εν της μνήμαση ζωήν αρισάμενος. Ως ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν αρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενον. Αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτως αν η εχθροί αυτού και φυγέτως αν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Σε κλείπηκαν πλώς, σε κλειπέτωσαν, στήκεται Κυρός από προσώπου πυρός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Αυτή μέρα Κυρίου αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Και νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση
ζωήν χαρισάμενος. Δώσαν έστι εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της έντης νη μάση ζωή. Σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της Θείας των Αγίων, του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Και των μεταπίστων σε βλαβία και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου, δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Πέτης πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου, δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Πέρ ευκρασίας αέρων φορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Περπλέον των οδηπορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Περτουριστήν ημάς από πάς θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξα, δεσμήνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλά αλλάξατε το Κύριο πάσα η γη, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσαν ημάς. Σάλατε δι' το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν εσύ αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Είπατε το Θεό ως σοβερά τα έργα σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Πάσα η γη προσκυνήσατος άνση και ψαλάτος άνση, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Και την
ελεήσομε. Κύριε ελεήσου. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητης. Κύριε ελεήσου. Της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες, και άνθρωποι και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία, και η δύναμης και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός ικτήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού και ελεήσε ημάς, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Του γνών εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεση το σωτηριόν σου, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Εξομολογήσαστε σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογήσαστε σαν συλλαεί οι πάντες, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογένης Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και κατατεξάμενος δια την ημετέρα σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας, εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστή το Θεός και διασκορπιστή το σαν οι εχθροί αυτού, και φυγέ το σαν από πρόσωπο αυτού, ημίσουντες αυτόν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων, θάνατων πατήσας, και της εν της μνήμαση ζωήν χάρισα. Εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως δίκαιται Κυρός από προσώπου πυρός.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Ούτως απόλλονται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενο. Εκ νεκρών ψάλλοντας η αλληλούια. Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος, τότε τον άδεινε νεκρός σας, τη αστραπή της θεότητος. Ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων νεκραυγάζων, ζωδότε Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών, το άχραντο σου σώμα, συνδώνει καθαρά η λύσας και αρώμα συν, εν μνήματι κενό, κυδεύσας απέθετο, αλλά τριήμερος ανέστης Κύριε, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεο. Τες μυροφόρης γυναίξη παρά το μνήμα επίστας, ο άγγελος εγώ, τα μοίρα της τρίτης υπάρχει αρμόδια, Χριστός δε διαφθόρας εδείχθη αλλότριος, αλλά κραυγάσατε ανέστη ο Κύριος, παρέχον τον κόσμο το μέγα έλεος. Την καλή Παρθενών Χριστού τιμήσομεν,
την αριστεύσασαν, πόνης αθλήσεως και ασθενεία της σαρκός, τον όφην καταλαβούσαν, πόθο γαρτου κτίσαντος, των βασάνων την έφοδον, πάρου δεν υγήσατο και Θεόθεν δε δόξαστε. Προσύνα να βοήσομεν πάντες χέρις Θεόφρον Γλυκερία. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλανθρώπε δόξαση. Μετεμορφώθης εν τώρη Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δύναντο, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αηδίον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ισιδώρον διάδα την αγιόλεκτον, εγκομιάσομεν πόθο Λυκαβητού ενδρύμης και αυτόν σε την εικόνα προσκυνήσομεν, κράζοντες χίου αρίστευ και του όρου συγκιστά, φωσφόρε του πυλουσίου, αμφοπίστους ουρανόθεν, επευλογείται και στηρίζεται. Πώς το λέει Άγιε Ιούδα θα δε, πρέσβευε το ελεήμον η Θεό, είναι απτέσμα των άφεσιν, παρασχητές ψυχές ημών. Μέγα νεύρατο εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, όσου λιέου καθήλε στην έπαρσιν, εν το σταδίο θαρίνα στον έστωρα, ούτως Άγιε μεγαλομάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστή, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον, ίνα κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ήκεν τάφο κατήλθες, εξημεροφόρης δεξαμεμνός.
Κύριε ελέησον. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασίλευσεν οργίζεστος αν λαΐ πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα Σοφία πρόσκομεν εν τες ημέρες εκείνες Φίλιππος ευρέθη εις Άζωτον και διερχόμενος ευυγγελίζετο τας πόλης πάσας έως του ελθύν αυτών εις Κεσαρίαν Ο δε Σαύλος έτι εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου, προσελθόν το αρχιερείτης ετο παραυτού, επιστολάς εις Δαμασκών προς τα συναγωγάς, όπως εάν την ασέβρη της οδούς όντας, άντραστε και γυναίκας, δεδεμένους αγάγιες Ιερουσαλήμ, εν δε το πορεύεστε γένετο αυτόν εγγίζειν την Δαμασκό, και εξεύνης περιήστρεψεν αυτόν φως από του ουρανού και πεσώνει στην γη, ήκουσε φωνήν αυτό λέγουσαν «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις» είπε δε «Τι σύ, Κύριε» ο δε Κύριος είπεν
εγώ είμαι Ιησούς, ο συνδιώκης, σκληρών δι προς τα κέντρα λακτίζειν, τρέμοντε και θαμβών είπε, Κύριε τι με θέλεις ποιήσε, και ο Κύριος είπε προς Αυτόν, αλλά ανάστηθη και εισέλθε εις την πόλη και λαλυθήσε τέση της εδεπιήν. Οι δε άνδρες οι συνοδεύοντες αυτό ειστήκησαν εν νέοι, ακούοντες μεν της φωνής, μηδένα δε θεωρούντες, ηγέρθη δε ο σάβλος από της γης, ανεωγμένον δε των οφθαλμούν αυτό ουδένα. Ότε δε αυτός έβλεπε χειραγωγούντες αυτόν, εισήγαγον εις Δαμασκόν, και εν τρεις ημέρας μη βλέπων, και ουκ έφαγεν ουδέ έπιεν, ειν δε της μαθητής εν Δαμασκό ονόματι Ανανίας, και είπε προς αυτόν ο Κύριος ερωράματι, Ανανία, ο δε είπεν, ιδού εγώ, Κύριε. Ο δε Κύριος είπε προς αυτόν, Αναστάς πορεύθητη επί την ρήμην την καλουμένην ευθείαν, και ζήτησον εν οικία Σαύλων ονόματι Θαρσαία, ιδού γαρ προσεύχεται, και είδεν εν οράματι άνδρα ονόματι Ανανίαν, εισελθόντα και επιθέντα αυτό χείρα όπως αναβλέψει. Απεκρίθη δε Ανανίας, Κύριε ακήκω από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά επίησε της Αγίης σου εν Ιερουσαλήμ, και όδε έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων, δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, πορεύω ότι σκεύος εκλογής μη εστί, ούτως του βαστάσε το όνομά μου, ενώπιον εθνών και βασιλέων, ιοντε Ισραήλ. Εγώ γαρ υποδείξω αυτό όσα δει αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν. Απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν και επιθύς επ' αυτόν τα σχήρας είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος απεσταλκέ με Ιησούς οφθήσει, εν τη οδό ήρχου, όπως αναβλέψεις και πληστής πνεύματος Αγίου, και ευθέως απεπεσών από τον οφθαλμόν αυτού ως ηλεπίδες, ανέβλεψέτε και αναστάσε βαπτίστη. Και λαβών τροφήν ενίσχυσε. Ειρήνη σοι το αναγινώσκοντι και παντί το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν το Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη, πόση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσκομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος προς του παστιστεκότας αυτών Ιουδαίους, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμων και απέθανον, ούτως εστιν ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβαίνουν, είναι ατής εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος σωζών και εκ του ουρανού καταβάς, εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου ζήσετε εις τον αιώνα, και ο άρτος δε, όν εγώ δώσω εις άρξ μου εσύ, ειν εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Εμάχον τον νου προς τους αλλήλους, οι Ιουδαίοι λέγοντες, πως δύναται ούτως εμήν δούνε τη σάρκαν φαγήν. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς, αμήν αμή λέγω ημήν, εάν μη φάγετε τη σάρκα το Υιού του ανθρώπου και πείετε αυτό το αίμα που καίχεται ζωήν εν αυτοίς, ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνον μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσκάτη ημέρα. Sorry.
όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας, ημών υπομέ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δέομεθα σε επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου, δέομεθα σε επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δέομεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δέομεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερονήμου και πάσην Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δέομεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας των δούλων του Θεού, Σοφρονίου ιερομονάχου και της εν Χριστόν συνοδείας αυτού, πάντων των παρακολουθούντων την ιεράρχεια λειτουργία ταύτη μετά των οικείων αυτών, υγείας και βοήθειας υπέρ αυτών υπομέν, ιδεόμεθα και υπέρ των μακάριων και οι δημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εντάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Αιωνία η μνήμη αυτό. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εύξαστε κατηχουμένοι το Κύριο, η πίστη υπέρ το κατηχουμένο δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελέησει, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον, αντιλαφού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ικάρητη, κατηχουμένοι τας κεφαλάσιμον, το Κύριο κλείνατε, είναι και αυτούς την μητοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μην της των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήν, Κύριο δεηθόμεν, αντιλαβούσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάρητη σοφία, ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτη και έτη εν ειρήν, Κύριο δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβούσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης, Κύριε ελέησον, ευλόγησον. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
Και συνδρομητών του ιερού ναού τούτου, των ιερών παρεκκλησίων και προσκυνημάτων και των ιερών εικονοστασίων τούτων, των δούλων του Θεού πάντων, των προσευχομένων, εν τη ιερά θεία λειτουργία ταύτη, σοφρονίου ιερομονάχου και της εν Χριστώ συνοδείας αυτού, υπερηγίας και θεραπείας, πάντων των ζητούντων τη χάρη και την βοήθεια του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, μνήστητη Κύριε. Τα αιτήματα των καρδιών ημών και πάσαν τη βολή ταχαίως πλήρωσον, οδηγών ημάς προς εργασία των εντολών σου. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, πίσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Όν τα ονόματα Κύριε μνημονεύομεν εν το ιερό ναό τούτο, σοι Κύριε γινώσκης
Μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Της υποδιακονίας, παιδί μου, και της διακονίας και διακονίας υποδιακονίας. Παντοκράτορα, ποιτή ουρανού και γης ορατώντε πάντοτε αοράτο. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων,
φως εφωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννησέντα, ούπισέντα, ομοούσιο το πατρίδιου τα πάντα εγένετο, το δημά στους ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ νέματος Αγίου και Μαρίας εκ Παρθένου και ανατροφήσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιό του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στο τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο το ζωοποιώ το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το σύμπατρι και ιώσι προσκυνούμενο και συδοξαζόμενο το λαλί σας διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογών εβάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλός, στο μεν με τα φόβων πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών και εν ονόματι Κύριε.
Ωσανά, ο εν της υψίστης. Εδώ και τις Αγίες αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν, λάβετε, φάγετε, τούτα μου εστί το σώμα, το υπερημών και πολλών εκκοινωμένων, εις άφεσιν αμαρτιών. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινωμένων, εις άφεση αμαρτιών. Παρθένου Μαρία.
αξίων εστίν όσα λίθος μακαρίζησε την Θεοτόκο την αήμα τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τιμών υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθεία. Κύριε ελέησον, και ανέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών, και πάντων και πασών, και δώσει μην εν ιστόματι και μία καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ή με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν υπέρ της δυνήμασης λόγω πάσης του ύψεων, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσο ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν και Κύριε πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Σκή Κύριε. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων Θεών,
Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημείς σήμερο, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη βάση και το Πνεύματι σου πας και φαλάς. Του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Jesus.
13η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Αυτή ήταν στα χρόνια του βασιλιά Αντωνίου και του Σαβίνου του ηγεμόνα, κατά το έτος 141, βρισκομένη προς Τραγιανούπολη, που βρίσκεται στα παραθαλάσσια του Αδριατικού κόλπου και λέγεται απλά Τράνη. Όταν λοιπόν θυσίαζε ο ηγεμόνας στα είδωλα, τότε η Αγία αυτή έγραψε επάνω στο μέτωπό της τον Τίμιο Σταυρό και πήγε στον ηγεμόνα κηρύττοντας και ονομάζοντας τον εαυτό της Χριστιανή και Δούλη Χριστού. Ο ηγεμόνας την παρακάλεσε να θυσιάσει στα είδωλα. Τότε η Αγία μπήκε στον ναό των ειδώλων και αφού προσευχήθηκε στο Χριστό, γκρέμισε το είδωλο του Δία και το κομμάτιασε. Οι δε Έλληνες που βρέθηκαν εκεί έριχναν πέτρες επάνω στη μάρτυρα, αλλά δεν τη χτυπούσαν. Γι' αυτό κρέμασαν την Αγία από τα μαλλιά και την ξέσχισαν. Έπειτα την έβαλαν στη φυλακή και δεν της έδωσαν ούτε φαγητό, ούτε ποτό για διάστημα πολλών ημερών. Άγγελος όμως Κυρίου της έφερνε τροφή και γι' αυτό δεν έπαθε κανένα κακό από εκείνο που ο ηγεμόνας σκεπτόταν ότι θα πάθει από την πείνα. Μάλιστα δέχθηκε θαυμασμό και έκπληξη ο ηγεμόνας και οι σύντροφοί του όταν βρήκαν στη φυλακή κύπελο και ψωμιά και γάλα και νερό τη στιγμή που ήταν η φυλακή κλεισμένη με ασφάλεια και κανένας δεν μπήκε σε αυτήν για να τα φέρει. Μετά από αυτά έβαλαν την Αγία σε κάμινο φωτιάς, επειδή όμως έπεσε δροσιά από τον ουρανό, έσβησε τη φωτιά, οπότε η Αγία βγήκε από αυτήν αυλαβής. Ύστερα έβγαλαν το δέρμα της κεφαλής της μέχρι το μέτωπο, κατόπιν αφού έδεσαν τα χέρια και τα πόδια της, την έριξαν στη φυλακή, από κάτω της όμως έστρωσαν πέτρες. Άγγελος όμως Κυρίου, αφού κατέβηκε την έλυσε από τα δεσμά και θεράπευσε την κεφαλή της. Τότε βλέποντας το θαυμάσιο αυτό δεσμοφύλακα λαοδίκιος εξεπλάγει και αφού ομολόγησε το Χριστό, αποκεφαλίστηκε και έλαβε του μαρτυρίου το στέφανο. Η δε Αγία πάλι οδηγήθηκε στον ηγεμόνα και παραδόθηκε να την φάνε τα θηρία. Ένα λοιπόν από αυτά την δάγκωσε λίγο, οπότε από το δάγκωμα αυτό παρέδωσε η Μακαρία την ψυχή της στα χέρια του Θεού. Το δε Άγιο Λείψανό της ενταφιάστηκε στην Ηράκλεια. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σεργίου του Ομολογητού. Αυτός ο Άγιος, καθώς ήταν απογένω ένδοξο και μεγαλόσωμο, έτσι ήταν και μεγάλο στην ψυχή, ζώντας τα χρόνια του Θεοφίλου του Οικονομάχου, δηλαδή κατά το έτος 800-305. Αφού λοιπόν παρουσιάστηκε στον αναφερθέντα διώκτη και Οικονομάχο Θεόφιλο, επειδή προσκυνούσε τις Αγίες εικόνες, δέθηκε από το λαιμό με ένα σκηνί και αφού διαπομπεύθηκε στο κέντρο της αγοράς, δέχθηκε ύβρις και καταφρονήσεις πολλές. Και αφού στερήθηκε όλη του την περιουσία, ο αείδημος ρίχθηκε στη φυλακή. Έπειτα εξορίστηκε μαζί με τη γυναίκα του, Ειρήνη, και ονόματι και μαζί με τα τέκνα του και υπέμειναν με Ανδρία τις διάφορες θλίψεις της εξορίας. Αφού κλήθηκε όμως από τον Θεό, πήγε σε αυτόν με τον θάνατο για να λάβει της ομολογίας τον άφθαρτο Στέφανο. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Παυσικάκου, επισκόπου συνάδων. Αυτός ο Μακάριος ήταν στα χρόνια του βασιλιά Μαυρικίου, κατά το έτος 585. Και η πατρίδα βέβαια είχε την Απάμια που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, οι δε γονείς του ήταν ευγενείς και εξακουστοί και τρόφιμοι της αληθινής πίστεως των χριστιανών. Όντας δε ακόμη νέος, καταδάμαζε τον εαυτό του με υπερβολική νηστεία και προσευχή και με κάθε άλλη σκληραγωγία και άσκηση, γι' αυτό ύστερα έγινε μοναχός. Από τότε λοιπόν και στο εξής στρεφόταν με λίγο ψωμί και νερό, χρησιμοποιούσε ακόμη και την τέχνη της ιατρικής και θεράπευε μαζί με τα σώματα και τις ψυχές. Διότι έδιωχνε τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους, θεράπευε τα παιδιά εκείνα που γεννιόνταν ανάπηρα και προβληματικά ανόρθωνε εκείνους που έπασχαν από κύρτωση και έκαμνε και άλλα παρόμοια θαυμάσια. Οπότε από την πολλή του φήμη έγινε γνωστός τον τότε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Αυτός δε ήταν ο επί Μαυρικίου Θαυμάσιος Κυριακός, ο οποίος το χειροτώνησε επίσκοπο των Συνάδων. Αφού λοιπόν μετά από αυτό ο Άγιος πήγε στα Σύναδα στην επαρχία του, έδιωξε από εκεί τους νοητούς λύκους, δηλαδή τους αιρετικούς με τη σφενδόνα των λόγων του και με την κοφτερή μάχαιρα της διδασκαλίας του. Τους απέκοψε από το υγιές σώμα των χριστιανών ως απεισμένα μέλη και τους έβγαλε έξω από την εκκλησία για να μην προξενήσουν βλάβη και στα υπόλοιπα υγιένοντα μέλη. Με τέτοιον τρόπο λοιπόν χάρισε το πίμνιό του την ασφάλεια μαζί και σωτηρία. Έπειτα πήγε στην Κωνσταντινούπολη και θεράπευσε το βασιλιά Μαυρίκιο από ένα πάθος που είχε.
Οπότε ο βασιλιάς με χρυσόβουλο όρισε να δίνει στα σύναδα κάθε χρόνο ένα λίτρο χρυσού, δηλαδή 12 ουγγές, από τις οποίες η κάθε μία περιέχει δράμια 8. Επιστρέφοντας δε στα σύναδα και πηγαίνοντας σε μέρος που λέγεται Σόλωνα, επειδή οι συνοδοιπόροι του κινδύνευαν από τη δίψα, για το λόγο αυτόν με την προσευχή του ανέβλησε εκεί νερό και παρηγόρησε τη δίψα τους. Με τέτοια λοιπόν κατορθώματα πέρασε τη ζωή του ο Άγιος, και αφού έγινε αίτιος σωτηρία σε πολλούς, αναχωρεί από την παρούσα ζωή και μεταβαίνει στη μέλουσα. Τη αυτή η μέρα, ο Όσιος Ευθύμιος ο νέος οκτήτορς της ενάθων μονής των Ιβύρων εν ειρήν τελειούται. Αυτός ο Όσιος πατέρας μας Ευθύμιος ήταν από την Ιβυρία, από μια πολιτεία που ονομάζεται Τάο, ιός γονέων ευσεβών εν δόξων και πλουσίων. Και επειδή ο πατέρας του αρνήθηκε την πρόσκαιρη και εφθαρτή λαμπρότητα και δόξα του κόσμου αυτού και προτίμησε την εν Χριστώ φτωχία, που σε κάνει πλούσιο και τίθηκε το αγγελικό σχήμα των μοναχών, αφού μετονομάστηκε Ιωάννης και πήγε στην Κωνσταντινούπολη αυτός ο Ευθύμιος, ενώ ήταν ακόμη πολύ μικρός. Και αφού πέρασε λίγος καιρός, παίρνοντας μαζί του τον Ευθύμιο, πήγε στην Κωνσταντινούπολη για την αναζήτηση του Υιού του Ιωάννη. Και όταν το βρήκε, τον παρακινούσε με πολλά λόγια και με δάκρυα να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αλλά εκείνος όχι μόνο δεν πειθόταν καθόλου εις αυτό, αλλά και με κάθε τρόπο ζητούσε να κρατήσει μαζί του τον Υιόν του, τον Ευθύμιο, το οποίο προξενούσε μεγάλη λύπη στον πατέρα του. Επειδή λοιπόν γινόταν φιλονικία μεγάλη αναμεταξύ τους, γι' αυτό και ο Ιωάννης ζητούσε να πάρει τον Υιόν του, ενώ ο πατέρας του δεν τον άφηνε. Το έμαθε ο τότε βασιλεύς Νικηφόρος και πρόσταξε να πάνε σε αυτόν και οι δύο, έχοντας μαζί τους τον Ευθύμιο. Και αφού παρουσιάστηκαν μπροστά του και οι τρεις και άκουσε τη φιλονικία που είχαν για το παιδί, είπε ο βασιλιάς να μην σέρνουν με τη βία το παιδί, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, αλλά να αφιερώσουν στο Θεό την απόφαση. Και σε εκείνον που θα θελήσει να πάει το παιδί με τη θέλησή του, ας πάει. Και μόλις άφησαν το παιδί στην ιδία του θέληση, έτρεξε αμέσως στα χέρια του πατέρα του, τον οποίον ούτε είδε ποτέ, ούτε γνώρισε έως την ώρα εκείνη, και είχαν όλοι δάκρυα. Αφού λοιπόν δέχθηκε ο Μακάριος Ιωάννης σαν από τα χέρια του Θεού τον Υιόν του, του φόρεσε αμέσως το μοναχικό σχήμα και τον παρέδωσε σε διδασκάλους για να διδαχθεί τα μαθήματα. Και ο καλός Ευθύμιος έμαθε σε λίγο καιρό και την εξωτερική σοφία και την εσωτερική θεοσοφία και αναδείχθηκε ποταμός των διδαγμάτων του Πνεύματος. Μετά από αυτά περιέπεσε σε βαριά και μεγάλη αρρώστια, αλλά με τη στήριξη και τη βοήθεια της κυρίας Θεοτόκου θεραπεύθηκε. Κάποια μέρα τον πλησίασε ένας Εβραίος, ζητώντας να συζητήσει με αυτόν σχετικά με την πίστη. Ο Μακάριος Ευθύμιος όμως δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να συζητήσει με τον Εβραίο, λέγοντας ότι η συζήτηση με τους Εβραίους είναι ματαία συζήτηση. Αλλά παρακινούμενο σε αυτό πολύ από τον πατέρα του, με το ζόρι καταπίστηκε και άρχισε να αναιρεί τα λόγια αυτού και να τον αποστομώνει με αποδείξεις της Παλαιάς Γραφής. Λοιπόν ο Εβραίος, επειδή δεν άντεχε την νίκη, αποτόλμησε ο μυαρός να λέει βλασφημίες εναντίον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι ώστε άναψε ο Μακάριος Ευθύμιος από θείο ζήλο και είπε: «Να κλείσει το στόμα που λέει βλασφημίες κατά του Κυρίου και Θεού μας». Και ότου θαύματος αμέσως έμεινε άφωνος ο Εβραίος και έπεσε κατά γης βγάζοντας αφρούς από το βλάσφημο στόμα του. Και ήταν κάτω στο ελεϊνό θέαμα και την άλλη μέρα ξέρασε βία τη μυαρή του ψυχή. Αυτό λοιπόν το θαύμα προξένησε σε όλους φόβο και έκπληξη και κατέστησε το θαυμάσιο Ευθύμιο περιβόητο σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό επειδή μίσησε ο Μακάριος την δόξα των ανθρώπων ως ενάντια της δόξας του Θεού, έφυγε αμέσως και πήγε στο Άγιον Όρος και αυτός και ο πατέρας του Ιωάννης, και αφού συνάντησαν τον Όσιο Αθανάσιο θέλησαν να συγκατοικήσουν με αυτόν στην Ιερά Λαύρα. Ο πραγματικά όμως θείος Αθανάσιος, βλέποντας με το διορατικό μάτι της ψυχής του τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που κατοικούσε μέσα στον Ευθύμιο, τον παρακινούσε να αναλάβει το αξίωμα της ιεροσύνης. Αυτός, αν και δεν ήθελε στην αρχή να το δεχθεί, προβάλλοντας την αναξιότητά του, όμως τέλος πάντων, αφού υπάκουσε στα λόγια του Οσίου Αθανασίου, χειροτονήθηκε ιερέας. Και τότε πρόσθεσε αγώνες επάνω στους αγώνες και εγκράτεια στην εγκράτεια και αύξησε πολύ όλα τα άλλα αγαθά που είχε. Γι' αυτό και έγινε θείος σκεύος του Παναγίου Πνεύματος και μετέφρασε όλη τη Θεία Γραφή στη γλώσσα των Ιβύρων. Συνέγραψε και από μόνος του πολλά βιβλία γεμάτα από διδασκαλίες. Ανοικοδόμησε και πολλούς ναούς, νοσοκομεία,
και όλο το Άγιο Όρος το στόλισε με ησυχαστήρια. Και ποια λόγια μπορούν να διηγηθούν την επάξια που είχε με την οποία υπηρέτησε 14 ολόκληρα χρόνια τον πατέρα του, που ήταν άρρωστος και με το Μέγα Αθανάσιο, οι οποίοι αφού έφυγαν προς τον Κύριο και οι δύο διαδέχθηκε για την προστασία της Ιεράς Λαύρας ο Μακάριος Ευθύμιος. Και όχι μόνο της Λαύρας, αλλά και του Αγίου Όρους όλου, διότι ήταν πρόθυμος και γρήγορος και στη διπλή θεραπεία και οικονομία των ψυχών και των σωμάτων, προς δόξαν Θεού. Αλλά επειδή τον κυρίευσε ο έρωτας της άκρας ησυχίας, κατέστησε ηγούμενο της Λαύρας στο συγγενή του Γεώργιο, και αυτός ησύχαζε μόνος του ευχαριστώντας το Θεό νύχτα και ημέρα, και κανείς δεν γνώριζε τους πνευματικούς του καρπούς και αγώνες, διότι φρόντιζε να τους κατορθώνει κρυφά και να μην γνωρίζει άλλος κανείς παρά μόνο ο Θεός. Πηγαίνοντας μία φορά ο Όσιος στη Θεσσαλονίκη, φιλοξενήθηκε με μεγάλη φιλοφροσύνη από τον αρχιερέα, ο οποίος ήταν θαυμαστός στην αρετή και θαύμαζε τον Όσιο σε όλα του τα προτερήματα. Ένας Εβραίος όμως ήταν πολύ φίλος με τον αρχιερέα και του έκαμνε κάθε εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και ο αρχιερέας προς ανταμοιβή της φιλίας του το συμβούλευσε πάντοτε και τον παρακινούσε με νουθεσίες να πιστέψει στον Χριστό. Αλλά εκείνος δεν πειθόταν καθόλου. Και για όσο καιρό ήταν μαζί με τον αρχιερέα Όσιος, ο Εβραίος αυτός όταν πήγαινε εκεί κατά τη συνήθειά του και ενώ το συμβούλευε ο αρχιερέας τα σχετικά με τη σωτηρία, αυτός όχι μόνο δεν πειθόταν, αλλά ζητούσε και να συζητήσει σχετικά με την πίστη με αυτόν και έλεγε τα δικά του με μεγάλη αυθάδεια, ξεφτιλίζοντας τα λόγια του αρχιερέα ως τυποτένια. Ο αρχιερέας λοιπόν παρακαλούσε τον Άγιο να καταβάλει την έπαρση του Εβραίου με την σοφία των λόγων του. Αλλά ο Άγιος, καθώς ήταν γνήσιος μαθητής του πράου και ταπεινού Ιησού Χριστού, έλεγε για τον εαυτό του ότι είναι γη και στάχθη και ότι αυτό αρμόζει κυρίως στον αρχιερέα και όχι σε αυτόν. Καθώς όμως ο αρχιερέας του έλεγε πάλι ότι αν δεν υπακούσει τα λόγια του, δεν θα σταματήσει να τον παρακαλεί, μόλις και μεταβίας πίστηκε στα λόγια ο Άγιος. Και αμέσως ανέρεσε όλα τα του Εβραίου με αποδείξεις προφητικές και πολυτεχνικές και τον αποστόμωσε. Γι' αυτό επειδή δεν άντεξε ο Εβραίος την τροπή του που έλαβε, άρχισε να λέει βλάσφημα λόγια κατά του Χριστού. Τότε ο Άγιος κοιτάζοντάς τον είπε: «Να κλείσει το στόμα σου, αλητήριε, διότι λες ψέματα και βλασφημία κατά του κτίστη όλων δεσπότη Χριστού». Και αμέσως έμεινε άφωνος ο Εβραίος και πέφτοντας στη γη, γύριζε τα μάτια και το στόμα του. Και όταν το είδαν αυτό όλοι εκείνοι που βρέθηκαν εκεί, Εβραίοι και Χριστιανοί, εξεπλάγησαν και φοβήθηκαν πολύ. Και αφού πρόσπεσαν στον Όσιο, τον παρακαλούσαν να το λυπηθεί και να το θεραπεύσει. Και επειδή το σπλαχνίστηκε και εισήκουσε τη δέησή του και σφραγίζοντάς τον με το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, τον θεράπευσε και τον έκαμε υγιή όπως ήταν πρωτύτερα. Τότε ο Εβραίος εκείνος κήρυτε μεγαλόφωνα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός Θεός και κτίστης όλου του σύμπαντος και κηδεμόνας και κυβερνήτης όλων των ζώντων. Και έτσι όλοι πίστεψαν εις τον Χριστό. Μία φορά συνέβη μεγάλη ανομβρία σε όλο το Άγιο Όρος και όλοι οι πατέρες ένιωσαν αμέτρητη λύπη εξαιτίας της πολλής ξηρασίας και παρακαλούσαν τον Όσιο να κάνει δέηση στο Θεό γι' αυτό. Ο Όσιος, αφού πίστηκε μετά πολλής βίας, ανέβηκε στο εκκλησάκι του προφήτου Ηλιού, που ήταν κοντά στην Ιερά Μονή των Ιβύρων, και αφού προσευχήθηκε στον παντικτήριμονα Θεό με δάκρυα και αφού προσέφερε σε αυτόν τη λογική και ανέμακτη θυσία, ό του θαύματος αμέσως έβρεξε τόση βροχή που καταμέθησε και χόρτασε τη γη και όλοι δόξασαν τον Θεό που αντιδοξάζει αυτούς που το δοξάζουν. Συνήθεια είναι από την αρχή και από την παλαιά στους μοναχούς που βρίσκονται στο Άγιον Όρος, κατά την ολόφωτη εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, να ανεβαίνουν στην κορυφή του όρους και να κάμνουν από το απόγευμα ολονύκτια αγρυπνία και την επόμενη, αφού τελεστεί η Θεία Ιερουργία, να κατεβαίνουν πάλι. Λοιπόν, μία φορά όταν έφτασε αυτή η εορτή, ανέβηκε και ο Θείος Ευθύμιος μαζί με τους άλλους πατέρες στη Θεία Λειτουργία και όλοι ομόφωνα παρακαλούσαν τον Όσιο να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Ο δε Άγιος υπάκουσε και με πολύ ταπεινοφροσύνη και εντελώντας τη Θεία Λειτουργία όταν έφτασε στην εκφώνηση που λέγει «Τον επινίκιον ύμνων, άδοντα βοώντα και κραϊγότα και λέγοντα και όταν έλεγαν οι αδελφοί το Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ, ξαφνικά άστραψε σε όλους αμέτρητο φως μαζί με σεισμό και όλοι οι άλλοι έπεσαν μπρούμητα κατά γης, ενώ μόνο ο Μακάριος Ευθύμιος στεκόταν και φαινόταν σαν στήλος φωτός με πολύ φωτιά και φως και παρέμενε από όλους ακίνητος. Από το λοιπόν θαυμάσιο τον έκαμε παντού πλέον ακόμη πιο περιβόητο. Γι' αυτό και όταν έφυγε προς τον Κύριο, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου απέστειλε ο τότε βασιλιάς των Ρωμαίων Βασίλειος ανθρώπους με γράμμα και τον παρακαλούσε να δεχθεί να γίνει εκεί Μητροπολίτης. Ο Όσιος όμως δεν συμφωνούσε ούτε να το ακούσει καθόλου, αλλά έλεγε πως είναι ανάξιος από όλους της προστασίας και άξιος μάλιστα να ποιμένεται και όχι να ποιμένει άλλους.
Με τέτοιο τρόπο είχε ριζωμένη στην καρδιά του την ταπεινοφροσύνη, την μητέρα όλων των αρετών. Γι' αυτό αποστάτης διάβολος που φθονεί και πολύμει πάντοτε τα καλά και θεάρεστα έργα και δεν αντέχει να βλέπει τα κατορθώματα, τον πολεμούσε περισσότερο. Γι' αυτό αφού βρήκε έναν καλόγυρο φαινομενικά ως προς το σχήμα, αλλά πολύ μυαρό και ακάθαρτο ως προς την καρδιά και άξιο κατοικητήριο δικό του, μπήκε μέσα του και τον έπεισε να σκοτώσει τον Όσιο, ψιθυρίζοντάς του στο αυτί, όπως ψιθύρισε παλιά στην Εύα, ότι αν σκοτώσεις αυτόν τον Ευθύμιο, θα λάβεις από μένα μεγάλες ευεργεσίες. Εκείνος δε ο δηλός έγινε πρόθυμος στο έργο του φόνου και ετοιμάζοντας τη μάχαιρα ανέβηκε στον πύργο στο οποίο ήταν το γελί του Οσίου. Ο δε μαθητής του Αγίου, βλέποντάς τον πως ήταν ολόκληρος κυριευμένος από το δαίμονα και κρατούσε στο χέρι του τη μάχαιρα, έκλεισε την πόρτα του κελιού και δεν τον άφηνε να μπει μέσα. Τότε ο φωνιάς, επειδή δεν βρήκε τον Όσιο να χορτάσει τη λύσα του που είχε κατά πάνω του, έσφαξε σχεδόν αμέσως το μακάριο μαθητή του. Και φεύγοντας από εκεί με άτακτες φωνές και αλλαγμό, συναντά τον άλλο μαθητή του Οσίου και σχεδόν τον έσφαξε και αυτόν με τον ίδιο τρόπο. Έπειτα, αφού προχώρησε και λίγο διάστημα, έπεσε μπρούμητα κατά γης και ομολογώντας όλα τα λόγια του διαβόλου, απέβαλε βία τη μυαρή του ψυχή. Ο δε Άγιος, αναγνωρίζοντας με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος το γεγονός που συνέβη στους μαθητές του με τη συνεργεία του διαβόλου, κατέβηκε από τον πύργο με βιασύνη και τελειοποίησε τους μαθητές του με το μεγάλο σχήμα των μοναχών, οι οποίοι μετά από λίγη ώρα έφυγαν προς τον Κύριο ως μεγαλόσχημοι. Ο δε ανεδής και βρωμερός σκύλος, ο διάβολος, δεν άντεχε καθόλου να βρέπει τα κατορθώματα που έκαμνε ο Άγιος για τη δόξα του Θεού, αλλά παρακινεί πάλι έναν κυπουρό να σφάξει τον Άγιο. Και ενώ ετοίμαζε εκείνος την μάχηρα, πλησίασε τον Άγιο και του την έμπηξε στην κοιλιά. Και ότου εξαισίου θαύματος ο μεν Άγιος έμεινε αυλαβής, ενώ με το άκρο της μάχαιρας γύρισε σαν κερί και το χέρι που το χτύπησε τον Άγιο ξεράθηκε και έμεινε ακίνητο. Τότε ο κυπουρός, πέφτοντας στα γόνατα, εξομολογήθηκε με δάκρυα στον Όσιο την επιβουλή του δαίμονα και τον παρακαλούσε θερμά να τύχει συγχωρήσεως και θεραπείας. Ο δε Άγιος, επειδή το σπλαχνίστηκε, έκανε προσευχή στο Θεό γι' αυτό και του χάρισε την υγεία και στην ψυχή και στο σώμα. Αλλά ποια λόγια μπορούν να διηγηθούν επάξια τις αρετές του Αγίου αυτού? Ευλόγησον την κληρονομία σου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της νημάση σώην χάρισαμε Θείων Αγίων Ακράντων, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσαμε το Κύριο. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός, τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελεία, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Υπεργέτε των ψυχών ημών ότι και την παρούση μέρα κατεξέστηση μας των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων αυτοτόμησον ημών την οδός του ρίξον το φόβο σου. Πάντας προσθέσουν μόν ασφάλιση μόν τα διαβήματα ευχές και οικεσίες εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων στον Αγίο Νομή. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν
Κύριον δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλογήσον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισυμπεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεσαι μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άρχους εν ημών των στρατών και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντα ερματέλεια, άνωθεν εις την καταβαίνει του Πατρός το φώτον, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ευλογημένον από ευλογία Κύριου και έλεος αλφεφημάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Προστασία στο τιμίον θείων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων και ουσία στο τιμίον δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας και την Ιεράν Θεία Μνήμην επιτελούμε και πάντων Αγίων ημών και Αγιάζοντα ημάς Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Δόξα τη αυτού τριήμερο εγέρση. Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον εγέρση. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της ρήμαση ζωήν χαρισάς. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Δόξα τη αυτού τριήμερο εγέρση. Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον έγερση. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Δόξατε αυτού τριήμερον ηγέρση. Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον ηγέρση. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων παντήσας και της εν της μη μαζί ζωήν Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της εν την ημάση ζωήν χαρισάμενο. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Ο Θεός να είναι κοντά μας, μαζί μας το απόγευμα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι κάνει ο Φάδερ Άντων, η Μορφέση. Ο Φάδερ μας καλά είναι. Είναι στον ουρανό, πάνω ψηλά. Είναι, είναι Άγιος είναι αυτός. Είναι Άγιος είναι. Λοιπόν, το απόγευμα στις... αμήν. Το απόγευμα στις 7.30 ώρα θα είναι ο πανηγυρικός Σπερινός. Είναι το Αγίου Σιδώρου. Αύριο γιορτάζει ο δεύτερος Άγιος του ναού μας. Πρώτος, δεύτερος, μαζί και οι δύο Άγιοι. Επομένως, σε 7.30 ώρα θα κάνουμε τον πανηγυρικό Εσπερινό. Μετά στη συνέχεια θα έχει η Ιερά Γρυπνία. Αύριο το πρωί, πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εδώ στο εικονοστάσιο του Χριστού. Είναι ζέστη, είναι πολύ όμορφα. Με το μαστιχόδετρο και με το λείψανο του Αγίου, το οποίο θα βρίσκεται για προσκύνημα εδώ, σε ένα ωραίο κουβούκλιο. Τώρα έχουμε εργασίες, πρέπει να βάλουμε τα σημαίακια, να στολίσουμε, να κάνουμε, να δείχνουμε. Πολλοί άνθρωποι μας λένε τι θα θέλατε να κάνετε. Λέω τίποτα, ό,τι θέλετε εσείς αυτό. Και βέβαια κάποιοι προσφέρθηκαν, είδαν τα σημαίακια αυτά, Πάτερ Παύλο, αυτό το ωραίο σημαίακι που είναι πάνω από τον Πατέρα Σταύρο. Είναι συλλεκτικό κομμάτι αυτό. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Αυτά δεν καίγονται ποτέ όσο... φθαρμένα και να είναι, συγγνώμη, δεν πετάγονται ποτέ. Ποτέ δεν έχω πετάξει οτιδήποτε σημαίακι υπάρχει, αλλά πάντοτε ή αν είναι πολύ φθαρμένο θα καεί ή θα δοθεί σε ανθρώπους σαν ευλογία. Επομένως θα κόψω μερικά και κάποιοι από εσάς που θέλετε να έχετε στο σπίτι σας ένα σημαίακι από αυτά που είναι τα σημαίακια εδώ του Χριστού, θα βάλουμε καινούργια σήμερα. Και βέβαια όσοι από εσάς θέλετε, να, σημαίακια χρειαζόμαστε, σημαίες χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε για τις 30 φιλιές που φέρνετε και όλα τα λουλούδια, οι γαρδένιες, πανέμορφες. Θα στολίσουμε τα γαρίφαλα, τα γεράνια, όλα αυτά τα οποία φέρνετε και είναι πολύ πάρα πολύ ωραία λουλούδια και αν δείτε από όταν ανεβαίνετε πάνω στο ναό, έχουν ανθίσει 30 φυλιές, οι ροκδιές έχουν βγάλει τα φύλλα, οι κρίνοι έχουν βγάλει το φύλλωμά τους, αλλά και τα όμορφα κρινάκια και το τοπίο είναι πάρα πολύ όμορφο και μαγευτικό. Μήνας Μάιος, ευλογημένος μήνας και βέβαια αύριο το πρωί θα έχουμε πανηγυρική Θεία Λειτουργία και αύριο το απόγευμα στις 7.30 ώρα τον Μεθέορτο αλλά και τον Αναστάσιμο Εσπερινό. Την Κυριακή το πρωί του Παραλίτου. Ο Θεός μαζί μας, κοντά μας, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτά τα οποία κάνετε και για αυτά τα οποία προσφέρετε εδώ εις τον Ιερό μας Ναό. Πολύ ζητάτε το Τίμιο Σταυρό αυτές τις ημέρες και που ερχόσαστε και από πολύ μακριά, από όλα τα μέρη του κόσμου. Όμως να ξέρετε, οι αντοχές μου δεν είναι τόσο πολύ και μεγαλώνει και η ηλικία μου. Μεγάλος άνθρωπος σιγά σιγά, όχι ακόμα. Λοιπόν, περάσαμε τα 60 και τα 61. Τώρα πάμε και στα 62, κλείνουμε, πάμε στα 63, μια χαρά. Ωραία. Παιδαριογέρων δηλαδή. Έτσι λοιπόν οι αντοχές, γι' αυτό λοιπόν επειδή ο ναός έχει... Πολύ καλό. Έτσι λοιπόν επειδή ο ναός έχει πάρα πολύ εργασία
Και βέβαια προσαρμόζομαι μέσα σε αυτή την εργασία, γι' αυτό και με βλέπετε και δεν είμαι απ' έξω με τον κόσμο. Εχθές έλεγα στα παιδιά το συνέχεια το πύρι σε μένα. Δεν είναι και τόσο καλό, διότι μένουν μετά όλα τα πράγματα και τα θέματα του ναού πίσω. Και αν μένουν τα θέματα και τα πράγματα του ναού πίσω, τότε εγώ δεν έχω αυτή τη διάθεση, αλλά και συνέχεια την προσευχή να μπορώ να ξεκουράζομαι για να κρατάω και τον Τίμιο Σταυρό στα χέρια μου. Θα έρθει η εποχή πάντως, όπως ακούω και από τους πατέρες τους Αγίους, θα έρθει η εποχή που ο Τίμιος Σταυρός θα είναι συνέχεια στο ναό και δεν θα λείψει ποτέ, δεν θα λείπει και θα είναι και συνέχεια στα χέρια μου. Τώρα είμαι ακόμα όρθιος και τα κλαδέματα, τα φυτέματα, τα λιπάσματα, τα ποτίσματα, αλλά και τα τσιμέντα, οι πέτρες και όλα αυτά κάνουν ένα κόπο και ένα αγώνα στο σώμα. Έχω πάθει και μία τεντονίτιδα εδώ στο χέρι από τα γονάρια που σήκωνα. Είχα βγάλει και το νύχι μου από εδώ, έχω και μία πληγή στο πόδι. Κατά τα άλλα, από πλευράς πετρών, όλα καλά, όλα ανθυρά, όλα ευλογημένα. Το κέφι μου βλέπετε, δεν το χάνομαι ποτέ. Εχθές λοιπόν το πρωί, μία σφίγγα τριγύριζε συνέχεια πάνω μου. Σφίγγα. Λέω, καλή μου σφιγγούλα, λέω, γιατί δεν φεύγεις από τη μέση. Θα σας κάνω να γελάσετε. Γιατί δεν φεύγεις, καλή μου σφιγγούλα, από τη μέση, την ώρα που λειτουργούσα. Κύριε, λέει, σου λέω. Τώρα, εάν είσαι κάτι καλό, κάτσε. Αν είσαι κάτι κακό, σήκω και φύγει από τον προπαιδάκι μου να μου αφήσει αυτό. Και κάνω με το χέρι μου έτσι. Και όπως έκανα έτσι με το χέρι μου, ήρθε και με κέντρωσε ακριβώς εδώ, στο Δόξα Πατρί. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα λοιπόν το τσίπημα της ωραίας σφιγγούλας, της γλυκιάς σφιγγούλας και ένα τσούξιμο, 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 τσούξιμο. Ξέρετε, αυτές όταν κεντρώνουν αφήνει και το κεντρί. Τώρα λέω τι, να ουρλιάζω στη Θεία Λειτουργία και να ζητάω αυτό το φενιστήλ, πώς το λένε, που βάζουνε, ή το ξύδι. Ας το λέω, δεν πειράζει, ας πονάει. Μα θα πριστεί, έλεγα, έκανα διάλογο με τον εαυτό μου. Μα θα πριστεί, λέω, το κούτελο. Και κάποια στιγμή λέω, δεν βαριάσαι, μέχρι που να τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Εν τω μεταξύ πονούσε αρκετά και έκανε και το ένα μάτι έτσι και το άλλο μάτι έτσι. Αυτό. Κάποια στιγμή βάζω λαδάκι εδώ, το σταυρώνω με το λαδάκι. Λέω, Άγιε μου Δημήτρη, Άγιε μου Γεώργιε, που τους έβαλα λίγο λαδάκι του Χριστού εδώ. Ας τελειώσω τη Θεία Λειτουργία, να βάλω μετά ξύδι, φενιστήλ και οτιδήποτε άλλο. Κοιτάζω λοιπόν έτσι όπως είναι το τζάμι, κοιτάζω λίγο το τζάμι και βλέπω μια ωραία κοκκινίλα εδώ στο πρόσωπο. Όσο πήγαινε, πονούσε. Έβαλα λοιπόν το λάδι και πάω και βάζω το κεφάλι μου, αν μείδατε, ακριβώς στην πέτρα. Τύπησα δηλαδή το κεφάλι μου, το έβαλα στην πέτρα. Λέω, τι θα κάνεις τώρα. Λοιπόν, και κάνω έτσι το με το χέρι μου και βγάζω το κεντρί. Είχε αφήσει μέσα το όμορφο κεντράκι της στη σφίγγα. Ναι, φαίνεται το λάδι το είχε αποθήσει. Έξω είχε γλιστρήσει και είχε αυτό. Τελέστηκε βέβαια η Θεία Λειτουργία πολύ όμορφα με τα τσιμπημάτων. Ναι, των Αγίων Σφιγγών. Λοιπόν, μετά από εκεί και πέρα κάτω βλέπω, αμάν λέω, μία οροσειρά, ένα καραβάνι. Τι ήταν αυτό το καραβάνι, για πέστε μου, μυρμήγκια. Είχε πέσει ένα κομματάκι από το πρόσφορο του αντίδυρου και ήταν φαίνεται μεγάλο και δεν αντέχανε. Ναι, μπράβο παιδί μου. Και ήταν ένα καραβάνι και πήγαινε πέρα, πίσω από την Αγία Μαρία, την Αιγυπτία. Έτσι λοιπόν, εχθές η Θεία Λειτουργία ήταν με τα χωρών, σφιγγών και μυρμηγκιών. Έτσι σας κάνω και γελάτε. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Αγία Μανούλα. Καλημέρα παιδί μου, την ευχή μου να... Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θάνατο φατή σας και τη στεντινή μας τη ζωή χαρισάμενος. Αληθώς, καλημέρα, Ανέστη, καλημέρα, Ανέστη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπημένο μου κορίτσι. Τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνηθίσει ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Λυκάβητου
από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός των Αγίων Ισιδωρών βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λυκαβητού, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας, κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο ναός των Αγίων Ισιδωρών δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στην σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδωρών. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύει ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η εγκυκλοπαίδεια Μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνε» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του Λυκαβητού έξωθεν των πάλι ιερίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον υπονόματι της Αγίας Σιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. Panosia, Theophis, Tom.